Φουντώνει αντιπαράθεση αντιπολίτευσης κυβερνώντων με φόντο τον κίνδυνο της τάσης πληρωμών. Το σπίτι μας πήρε φωτιά. Το πιο ευαίσθητο θέμα που πρέπει αυτές τις ώρες, αυτές τις μέρες να λύσουμε είναι να βρούμε τα αναγκαία ποσά μερικών εκατοντάδων εκατομμυρίων για να αποφύγει το κράτος την στάση πληρωμών. Η κυβέρνηση χρειάζεται να βρει 500 εκατομμύρια μέχρι το τέλος αυτού του μηνός και μέχρι και 723 εκατομμύρια ευρώ το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου. Όμως ακόμη και μετά το ξάφρισμα των ημικρατικών οργανισμών, η κυβέρνηση έχει μαζέψει μόνο 175 εκατομμύρια ευρώ, άρα εγείρεται το ερώτημα που θα βρει τα υπόλοιπα. Για στάση εκφοβισμού των ημικρατικών οργανισμών από τον Νικόλα Παπαδόπουλο, μίλησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΚΕΛ. Αυτή του η στάση, σε συνάρτηση με τη διαχρονική καταστροφολογία που καλλιεργεί, αποτελεί συνειδητή προσπάθεια να οδηγήσει το κράτος σε στάση πληρωμών και χρεοκοπία. Εδώ έχει φτάσει δυστυχώς ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος. Σύμφωνα με τον Αβέρο Φνεοφύτου, η κυβέρνηση θα μπορούσε να ζητήσει από το μηχανισμό, στον οποίο έχει προσφύγει, εκταμείευση μιας μικρής ζώσης 500 εκατομμυρίων ευρώ για κάλυψη τρεχουσών αναγκών. Το να βγαίνει καθημερινά, ειλικρινά σας λέω, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και να λέει ότι δεν έχω ουσιαστικά ανάγκη τους Ευρωπαίους γιατί περιμένω από τους φίλους μου τους Ρώσους. Σας λέω ότι μας δημιουργεί τεράστια πολιτική ζημιά. Η δική μας κυβέρνηση, επειδή νόμιζε ότι το ρώσικο δάνειο θα της επιτρέψει να βγάλει τις προεδρικές εκλογές, μας έφερε εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Αφού άδειασε τα ταμεία του κράτους και έβαλε την οικονομία του τόπου στην εντατική του μηχανισμού, θέλει τώρα να βάλει χέρι στα αποθεματικά και στα ταμεία συντάξεων κερδοφόρων κρατικών οργανισμών. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης δηλώνουν ότι μόλις λυθούν τα προβλήματα ρευστότητας, θα διεξαχθεί εις βάθος έρευνα από τη Βουλή και για τις επιστολές του υπεύθυνου διαχείρισης του δημοσίου χρέους, Φέδωνα Καλοζώη, ο οποίος προειδοποιούσε από το 2011 τον Χαρίλαο Σταυράκη για τον κίνδυνο στάσης πληρωμών εξαιτίας του ρυψοκίνδυνου τρόπου διαχείρισης του δημοσίου χρέους. Θέμα που έφερε στην επιφάνεια πριν από μερικές εβδομάδες το ΣΥΓΜΑ.